Ευχαριστώ την Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση να βρίσκομαι σε αυτό το σεμινάριο. Καλύτερα πάνε σήμερα οι διαφάνειες. Λοιπόν, ακούσαμε και προηγουμένως ότι αρχικώς, πριν κάνουμε τα οποιαδήποτε, την οποιαδήποτε παρέμβαση, την ενδοσκοπική ή οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να έχουμε τον ασθενή μπροστά μας και να τον ξεψαχνήσουμε. Να δούμε δηλαδή τι συνοσιρότητες έχει, τι φάρμακα παίρνει, αν είναι αιμοδυναμικά σταθερός, ή ασταθείς, να κάνουμε τη δακτυλική εξέταση. Το ξέρω ότι με ακούνε πολύ γενικοί γιατροί αυτή τη στιγμή. Ήμουνα στο νοσοκομείο του Ηρακλείου, εκεί έκανα την ειδικότητά μου και κάθε φορά που με καλούσαν στα επίγοντα, οι γενικοί γιατροί ήταν για να κάνω δακτυλική εξέταση. Κανένας γενικός γιατρός δεν ασχολούταν με αυτή την απλή εξέταση. Καλούσαν τον γαστρεντερολόγο, τον ειδικευόμενο τότε που ήμουνα, για να κάνω τη δακτυλική εξέταση και φυσικά να ελέγξουμε και τα κλινικά ευρήματα. Το Oakland Score είναι αυτό το σκορ που ανέφερε και ο κύριος Καλιακμάνης. Είναι αυτό που θα πρέπει οπωσδήποτε να ελέγχουμε για να στέλνουμε τον ασθενή στο σπίτι και να αντιμετωπίσουμε την οξία αιμορραγία κατωτέρου πεπτικού ε, έξω νοσοκομιακά και να μην βάλουμε τον ασθενή μας στην κλινική ή να ξέρουμε ότι μπορούμε να τον ε, βάλουμε στην κλινική γιατί θα ε, έχουμε πρόβλημα αν δεν το βάλουμε. Τι ενδοσκοπικέ επιλογέ έχουμε, Είναι τα δικά μα που χρησιμοποιούμε οι και τα ακτινολογικά. Αυτό είναι ο αλγόριθμο. Θα πρέπει να διαχωρίζουμε του ασθενεί μα σε αιμοδυναμικά ασταθεί και σε αιμοδυναμικά σταθερού. Εάν μεν είναι αιμοδυναμικά ασταθεί ο ασθενή, θα πρέπει οπωσδήποτε να προηγείται η αξονική και να έχουμε και την και το χειρουργείο την ερευνητική λαπαροτομή στο πίσω μέρο του μυαλού μα, ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ενώ αν είναι αιμοδυναμικά σταθερό ο ασθενή, τότε θα πρέπει να δούμε αν χρήζει μεταγγίσεω και να τον βάλουμε να κάνει μια κολονοσκόπηση, προετοιμάζοντά τον όχι μόνο με τέσσερα, αλλά πολλέ φορέ και με έξι λίτρα πολυεθυλαινογλυκόλη και βάζοντάς του και έναν ρινογαστρικό καθετήρα και αντιεμετικά, εάν χρειάζεται. Τα πλεονεκτήματα της κολονοσκόπησης ήδη τα ακούσαμε. Πότε πρέπει να κάνουμε κολονοσκόπηση, θα πρέπει να κάνουμε άμεσα. Σε ασθενείς με μείζωνα αιμορραγία κατωτέρου πεπτικού θα πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια της κολονοσκόπησης και όχι άμεσα, διότι δεν υφίστανται ισχυρές ενδείξεις ότι η πρώιμη κολονοσκόπηση επηρεάζει το αποτέλεσμα της αιμορραγίας. Πρέπει να χορηγείται προετοιμασία. Συγκριτικέ μελέτε με ή χωρί προετοιμασία λείπουν, αλλά προ το παρόν συνιστάται ότι μόνο με προετοιμασία πρέπει να γίνεται η κολονοσκόπηση. Θα πρέπει να ενδοσκοπείτε το ανώτερο πεπτικό, δεν υπάρχουν πάλι συγκριτικέ μελέτε, αλλά δείτε εδώ ότι στο 8-9% των ασθενών με αιμορραγία κατουτέρου πεπτικού, η αιστεία εντοπίζεται στο ανώτερο πεπτικό. Το έχουμε υπόψη μα. Αντίθετα, σε ασθενεί με σοβαρή αιματοχαισία και αιμοδυναμική αστάθεια, εκεί αυξάνεται αυτό το ποσοστό τη αιμορραγία από το ανώτερο πεπτικό και φτάνει μέχρι 15%. Θα πρέπει οπωσδήποτε να ρωτάμε το για το ιστορικό πηλαία υπέρταση πεπτικού έλκου, αν ο ασθενή λαμβάνει αντιαμοπεταλιακά φάρμακα και αν υπάρχει αυτό ο αυξημένο λόγο ουρία κρεατινίνη πάνω από 30. Τι επιλογές έχουμε τώρα για την ενδοσκοπική θεραπεία της αιμορραγίας από τα εκολπώματα. Οι επιλογές είναι οι εξής. Η διαθερμοπηξία, τα αιμοστατικά κλίψη, ή through the scope, pick up mounted, η ελαστική δακτύλη μέσω ενδοσκοπικού αποσπόμενου βρόχου. Εδώ έχουμε μια επιτυχία στο 99%, αλλά θα πρέπει να, έχουμε, να είμαστε προσεκτικοί όταν βλέπουμε κάποιο εκόλπομα να αιμορραγεί στο δεξιό κόλλον, διότι αν θα πάμε να βάλουμε εκεί πέρα ενδοσκοπικό δακτύλιο θα κάνουμε αιμορραγία, κάνουμε διάτρηση και υπάρχουν και τα τοπικά διαλύματα αδρεναλίνη στο εντοκλότ που είναι το πολυσαχαριδικό αιμοστατικό σύστημα με 83% επιτυχία. Εδώ βέβαια αυτό δεν εφαρμόζεται σε αιμορραγή από καρκίνο ή ισχυμία και το χέμο σπρέι. Δεν υπάρχουν ξεκάθαρα δεδομένα όμω ποια μέθοδο από αυτέ εδώ που βλέπετε υπερτερεί, αλλά η ΕΣΓΕ προτείνει τι μηχανικέ μεθόδου, δηλαδή τα κλειπ, καθώ επίση και του ελαστικού δακτυλίου με αυτή την τεράστια επιτυχία. Αυτά είναι τα κλειπ εδώ που βλέπετε τα αιμοστατικά τα Through και το Cap Mounted, αυτό το, 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 το κάλυμα που υπάρχει εκεί πέρα. Εδώ είναι ο βρόχος, ο εμοστατικός ε, μαζί με το, με το αιμοστατικό ελαστικό δακτύλιο. Βλέπουμε πώς ε, ε, περιδένει ένα εκόλπωμα που αιμορραγεί στο αριστερό α, παχύ έντερο, πάντα. Εδώ είναι το χέμο σπρέι, το οποίο είναι αυτή η συσκευή που ρίχνει αυτή τη σκόνη με το πολυσαχαριδικό την πολυσταχρητική σκόνη. Ουσιαστικά αυτή η σκόνη δεν είναι αιμοστατική. Ουσιαστικά προσωροφά, απορροφά το υγρό μέρος της, του αίματος με αποτέλεσμα οι παράγοντες πήξεως του αίματος που βρίσκονται μέσα στο αίμα καθώς επίσης και τα αιμοπετάλια να συμπυκνώνονται, να είναι πιο συμπυκνωμένα και να γίνεται η αιμόσταση. Και βέβαια αυτό το στρώμα, το, της σκόνης, το πολυσαχαρητικ, της πολυσαχαρηδικής σκόνης αποπίπτει μέσα στον αυλό του εντέρου σε διαφορετικό διάστημα. Συνήθως μέσα σε 24 ώρες έχει αποπέσει. Εδώ είναι κάτι παρόμοιο, είναι και το εντοκλότ με τη διαφορά ότι θα πρέπει εδώ να υπάρχει αυτός ο συμπιεστής αέρα διότι αυτή η σκόνη όταν βγαίνει μέσα από αυτή την συσκευή υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να βουλώσει και θα πρέπει να υπάρχει συνεχής παροχή αέρα για να μην βουλώσει ε, αυτή η συσκευή. Τις αγκιεκτασίες πώς θα, θα τις, αντιμετωπίσουμε ενδοσκοπικά. Με Arcon Plasma Coagulation θεωρείται η θεραπεία εκλογής τόσο στο ανώτερο όσο και στο κατώτερο πεπτικό με λιγότερες επιπλοκές και μικρότερη ανάγκη μεταγγίσεων. Σε βλάβε δεξιού παχαίω εντέρου, συνιστάται έγχυση διαλύματο αδρεναλίνης πριν το APC για τη μείωση του κινδύνου διάτρηση. Βλέπουμε εδώ και τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά την αιμορραγία μετά από αφαίρεση πολύποδα, πρώτης γραμμής ενδοσκοπική παρέμβαση είναι η μηχανική θεραπεία, πάλι με τα κλίπς, και η διαθερμοπηξία, τόσο η ηλεκτροκαυτηρίαση όσο και το APC. Και σε δεύτερης γραμμής είναι οι σκόνες. Η αξονική αγκιογραφία προτιμάται σε περιπτώσεις αιμοδυναμικής αστάθειας, καθώς επίσης και ο διακαθετηριακός εμβολισμός το χειρουργείο ως πρώτη διαγνωστική θεραπευτική επιλογή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, παραδείγματο χάρη υποκείμενης παθολογίας που δεν αντιμετωπίζεται ενδοσκοπικά, ακτινολογικά ή επί αποτυχίας ενδοσκοπικής ακτινολογικής προσέγγισης και οπωσδήποτε θα πρέπει να προηγούνται προσπάθειες εντόπισης της αιστείας της αιμορραγίας με ενδοσκοπικές ή ακτινολογικές μεθόδους. Περνάμε στο δεύτερο κομμάτι τώρα τη ομιλία, τα αντιπικτικά. Θα πρέπει να διακόπτονται το 30% των ασθενών με οξία αιμορραγία του τέρου πεπτικού λαμβάνει αντιπληκτική ή αντιομπεταλιακή αγωγή ή συνδυασμό 2-5%. Και συνεπώς απαιτείται διεπιστημονική προσέγγιση που θα πρέπει να συνεκτιμά την σοβαρότητα της αιμορραγίας, τον κίνδυνο της επανεμορραγίας, καθώς επίσης και το κίνδυνο της τρόμπωσης από τη διακοπή των αντιπεκτικών. Για να δούμε τι είδου αντιπληκτικά υπάρχουν και παίρνουν οι ασθενεί μα. Είναι οι ανταγωνιστέ τη βιταμίνη Κ, Ακενοκουμαρόλη, Βαρφαρίν κλπ. Σε αυτά τα αντιπηκτικά δεν συνιστάται η διακοπή του στου ασθενεί που εμφανίζουν ήπια αυτοπεριοριζόμενη αιμορραγία, δηλαδή έχουν ένα Ockland score μέχρι 8. Στου ασθενεί με μείζωνα αιμορραγία κατωτέρου πεπτικού, συνιστάται η διακοπή τη χορήγηση των ανταγωνιστών βιταμίνη Κ και διόρθωση τη πυκτικότητά του ανάλογα με τη βαρύτητα της αιμορραγίας και του κινδύνου θρόμβωσης. Στο ασθενείς με αιμοδυναμική αστάθεια μπορεί να χορηγηθεί ενδοφλεβίως βιταμίνη Κ, ιδίως αν έχει ξεφύγει το INR με το σύνδρομο. Προσοχή όμω, γιατί είναι αυξημένο ο κίνδυνο τρόμβο-εμβολικών επεισοδίων και θα πρέπει να γίνεται, όπω είπα, διεπιστημονική συνεργασία με τον καρδιολόγο. Μπορούμε να χορηγήσουμε επίση σύμπλοκο προθρομπίνη ή fresh frozen plasma. Πότε θα πρέπει να τα ξαναβάζουμε, το συντομότερο δυνατόν μετά την 7η μέρα από την διακοπή τους επί χαμηλού θρομβωτικού κινδύνου ή θα πρέπει να γίνεται bridging με υπαρήνη χαμηλού μοριακού βάρους εντός 48 έως 72 ωρών επί υψηλού θρομβωτικού κινδύνου, για παράδειγμα αν ο ασθενής μας έχει μεταλλική μητροειδή βαλβίδα, χρόνια κολπική μαρμαριγή με προσθετική βαλβίδα ή στένωση της μητροειδούς. Πολλοί λόγο γίνεται για αυτά τα νέα φάρμακα, αντιπυκτικά φάρμακα από το στόμα. Έχουν καλό χρόνο ημίσια ζωή, μικρό χρόνο σχετικά, 12 έως 24 ώρε. Δεν συνιστάται λοιπόν η διακοπή του αυτούς αυτού του που έχουν ένα Oakland score κάτω από 8. Όμω τους ασθενεί με μείζωνα αιμορραγία κατωτέρου πεπτικού συνιστάται προσωρινή διακοπή του επί συνεχιζόμενης αιμορραγίας ή υποτροπη υποτροπής της αιμοδυναμικής αστάθειας συνιστάται χορήγηση των αντιδότων αυτών όπως ελέγχθηκε προηγουμένως σε συνεργασία με τον αιματολόγο. Πότε θα πρέπει να τα ξαναβάζουμε το συντομότερο δυνατόν μετά την 7η μέρα από τη διακοπή τους. 7 μέρες δηλαδή στους ασθενείς με αιμοδυναμική αστάθεια. Λοιπόν, όσον αφορά τα αντιμετωπιταλιακά, όπω είναι η κλοπιδογρέλη, καθώ επίση και η ασπιρίνη, δεν συνιστά αντιμετάκηση αιμοπεταλίων στου ασθενεί με αιμορραγία κατωτέρου πεπτικού που λαμβάνουν αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα. Συνιστάται προσωρινή διακοπή τη ασπιρίνη χαμηλή δόση που χορηγείται για πρωτογενή πρόληψη. Έτσι, μιλάμε για πρωτογενή, όταν ο ασθενή δεν έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Και μόνιμη διακοπή έπειτα από συνεννόηση με τον ειδικό. Ενώ δεν συνιστάται η διακοπή τη ασπιρίνης χαμηλή δόση που χορηγείται για δευτερογενή πρόληψη των καρδιαγιακών νοσημάτων. Όταν τα διακόψουμε την ασπιρίνη ή τα αντιαμοπεταλλιακά προσωρινά, συνιστάται επανέναρξη εντό πέντε ημερών ή νωρίτερα, αν έχει ήδη σταματήσει η αιμορραγία. Δεν συνιστάται διακοπή τη διπλή αντιαμοπαταλιακή αγωγή χωρί καρδιολογική συμβουλή. Ενώ αν είναι να κόψουμε ένα από τα δύο, ή την ασπιρίνη ή την κλοπιδογρέλη, προτιμούμε να κόψουμε την κλοπιδογρέλη με επανέναρξη εντό 5 ημερών. Τα αντιεινοδολητικά φάρμακα. Εδώ ήδη ελέγχθηκε το τρανεξαμικό οξύ που δεν συνιστάται να χορηγείται σε ε, ασθενεί με αιμορραγία κατωτέρου πεπτικού. Δεν φαίνεται ότι μειώνει τη θνητότητα στου ασθενεί με αιμορραγία από εκολπόματα. Αντίθετα, αυτή η μελέτη HALT-IT σε 12.000 ασθενεί, εκ των οποίων οι 1.300 με αιμορραγία κατωτέρου πεπτικού έδειξε ότι η ενδοφλέβια χορήγηση τρανεξαμικού οξέω σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο φλεβικών θρομποεμβολικών επεισοδίων χωρί μείωση τη θνητότητα. Τα μηνύματα λοιπόν για το σπίτι είναι ότι θα πρέπει να ελέγχουμε καλά τον ασθενή μα. Να ξέρουμε αν είναι αιμοδυναμικά σταθερό, αν έχει ένα Oakland score κάτω από 8 να τον αντιμετωπίσουμε στο σπίτι. Αν είναι σταθερός θα πρέπει να έχουμε την κολονοσκόπηση ως πρώτη επιλογή και όχι άμεσα μπορεί κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Θα πρέπει να εφαρμόζουμε αυτές τις τεχνικές, τα κλίπς με ηθρουδεσκόπη, cap-mounted, ή το τον ελαστικό δακτύλιο μέσω του βρόχου, στις την το argon plasma coagulation, και για τους πολύποδες μπορούμε να εφαρμόσουμε και διάφορες άλλες αιμοστατικές τεχνικές. Με την τελευταία Χορήγηση των σκονών αυτών ως, ως επιλογή. Σε ό,τι αφορά τα αντιπυκτικά, η όποια απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται διεπιστημονικά σε συνεργασία με καρδιολόγο αλλά και με αιματολόγο. Σας ευχαριστώ πολύ.